Καλό μεσημέρι και σε εσάς, αγαπητέ κύριε Κημήτρη. Πώς νιώσατε όταν ακούσατε την είδηση και ποιες ήταν οι σκέψεις σας? Ναι, οφείλω να πω ότι όταν πριν μερικές εβδομάδες το συζητούσαμε με κάποιους φίλους, είχα την ελπίδα ότι ήταν μια απειλή που δεν θα την πραγματοποιούσε ο Ερντογάν. Πίστευα ότι απλώς ήταν να χρησιμοποιήσει ένα ακόμα θέμα, να ανοίξει ένα ακόμη ζήτημα από αυτά που υποτίθεται κρεμούν, για να τα έχει ως δικλείδες σε περίπτωση διαπραγμάτευσης για να πιέζει. Τελικά μας διέψευσε όλους όσους πιστεύαμε ότι δεν θα έφτανε σε κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο βαθμό ακραίας θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας, γιατί εκεί του κατατάσσει αυτή την ενέργεια. Και βέβαια μια πολύ μεγάλη θλίψη τόσο για την ενέργεια του Ερντογάν όσο και για τις αδυναμίες αντίδρασης του αυτού που λέμε, που μάθαμε να λέμε, διεθνούς παράγοντα. Είναι μια πράξη που είναι τελείως ατέριαστη με τον δικό μας κόσμο, με τις δικές μας αρχές, με αυτά που διδάσκουμε και μας διδάσκουν στη δική μας την Εκκλησία και στα δικά μας τα σχολεία. Με αυτά που, αν θέλετε, μας απασχολούν στις δικές μας κοινότητες, στη δική μας δυτική κοινωνία. Ας σκεφτούμε μόνο στους τελευταίους μήνες στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία, πότε μας απασχόλησαν τα θέματα θρησκείας και πολιτείας. Μόλις πριν μερικές μέρες, ακόμα και στις εφημερίδες τις χτεσινές, υπάρχουν αναλύσεις για το άρθρο της κοπέλας στο Λύκειο Δασούπολης για την, αν μπορεί, για τις ώρες των θρησκευτικών. Και δίπλα μας έχουμε μια χώρα η οποία μάλιστα κατέχει την 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εν έτη 2020, στον 21ο αιώνα, δεν την απασχολούν αυτά τα ζητήματα. Μας απασχολούν εμάς, όπως που απασχολούν μια σύγχρονη κοινωνία, αλλά μπαίνει και μετατρέπει έναν ναό μιας άλλης θρησκείας σε τζαμί. Αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που πρέπει να μας προβληματίσει και δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε λύση, αγαπητέ κύριε Κημήτρη. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα. Μα είναι αυτό που ερωτούμε κι εμείς. Και μετά από την Αγία Σοφία τι ή ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα. Διότι αναφερθήκατε κι εσείς στις λεγόμενες εκκρεμότητες, αλλά έχουν δημοσιοποιηθεί αρκετές από μέρους της τουρκικής ηγεσίας, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα της αμοχώς του. Και διερωτάται κανείς αν και πότε θα το βρούμε και εκείνο μπροστά μας. Ναι, φοβάμαι θα το... είναι πιο πιθανό πλέον. Και είναι σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, όπως είναι προφανές, η κίνηση αυτή του Ερντογάν αποσκοπεί και ως προς μια κίνηση πυγμής, αδιαλαξίας, σκληρότητας και προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό. Και τα δύο είναι επικίνδυνα, εξίσου επικίνδυνα. Ίσως η κίνηση των εσωτερικών ακόμη παραπάνω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μια κίνηση σκοπιμότητας προεκλογικής για να κερδίσει, ξέρω εγώ, ή να επαναφέρει ή να συγκρατήσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους. Είναι μια κίνηση που απελευθερώνει τον ακραίο, ένα ακραίο ισλαμικό φανατισμό. Φανταστείτε πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Υπάρχουν άνθρωποι ευτυχώς και υπάρχουν και κόμματα στην Τουρκία που μπορεί να έχουν σκληρή γραμμή στις εξωτερικές τους σχέσεις, αλλά σε θέματα θρησκευτικού φανατισμού, σε θέματα έστω κάποιων ελευθεριών στα υπόλοιπα δόγματα, στους υπόλοιπους λαούς που ζουν στην Τουρκία, έχουν ανεκτικότητα. Γιατί εξάλλου αυτή είναι και η παράδοση του Κεμάλ. Ο Ερντογάν τα γκρεμίζει αυτά. Και αυτό γίνεται και αυτή, γίνεται και αυτή η ανάλυση. Μεγάλη δύναμη όπως είναι η Τουρκία σήμερα, τι μπορεί να σημαίνει για όλη την Ευρώπη και κυρίως βέβαια για εμάς την Κύπρο, την Ελλάδα που είμαστε ακριβώς δίπλα. Γίνεται όμως και αυτή η ανάλυση μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς στην Τζαμί, ότι ένας από τους βασικούς λόγους που το κάνει είναι για να δείξει ότι δεν μιλάμε για την Τουρκία του Κεμάλ, αλλά για την Τουρκία του Ερντογάν, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Και βέβαια, από τη στιγμή που φαίνεται να του περνάει αυτό, μιλάμε για τη μετατροπή του σε μια κορυφαία πολιτική φυσιογνωμία στην Τουρκία. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να του αφισβητήσει αυτή την παντοκρατορία.
οι μεγάλες δυνάμεις, οι διεθνείς οργανισμοί δεν μπορούν να του επιβάλλουν να αναιρέσει τις ενέργειές του και η λογική λέει ότι θα συνεχίσει έτσι περαιτέρω. Απ' την άλλη, επειδή διαβάζω και διάφορα, ακριβώς επειδή εμείς ανήκουμε σε ένα διαφορετικό κόσμο, ακραίους έχουν όλα τα δόγματα και όλες οι θρησκείες, αλλά είναι αδιανόητο, δεν μπορούμε εμείς να διάβασα μια δήλωση προχτές του ενός υπουργού, ενός Έλληνα υπουργού, ο οποίος έλεγε να κάνουμε και εμείς αντίστοιχο το μουσείο, το σπίτι του Κεμάλ, που κατά την παράδοση γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, να το κάνουμε μουσείο ποντιακής γενοκτονίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η διαφορά ενός σύγχρονου ανθρώπου από τον ακραίο φανατικό που πιστεύει στη θρησκεία του χωρίς να δίνει χώρο στον άλλο. Το τονίσαμε και κύριε καθηγητά, και στην αρχή της εκπομπής, που επειδή ακούγονται φωνές, να πάμε να καταστρέψουμε τα τζαμιά ή να τα μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Και λέμε ότι γίνεσαι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, με αυτό που σήμερα κατηγορείς. Δεν μπορεί ο δημοκρατικός, πολιτισμένος κόσμος να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται η σημερινή ηγεσία της Τουρκίας, έστω και ως αντίπεινα. Ναι, ναι. Όχι, είναι αδιανόητο. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Το έχουμε ξεχάσει στην Κύπρο εδώ και 46 χρόνια. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε ακριβώς για τα μικρά, για τα καθημερινά, για ουσιαστικά έχουμε μετατραπεί από έναν αντικατοχικό αγώνα, έχουμε μετατραπεί σε μικροακτιβιστές για θέματα ίσονος σημασίας. Ενώ εδώ θα φανεί η κοινωνία των πολιτών. Τι μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, να σταματήσουμε να επισκεφτόμαστε και να αφήνουμε για τουριστικούς λόγους, όσο και αν μας πονάει αυτό, αυτούς τους χώρους. Αυτό που κάνει ο Ερντογάν σήμερα με την Αγία Σοφιά, το άκουσε, το είπε και ο κύριος Φούλιας πριν, σχετική σας ερώτηση, το ίδιο γίνεται στα κατεχόμενα εδώ και 46 χρόνια. Μιλάμε για δεκάδες ναούς μας που έγιναν τζαμιά. Είναι αδιανόητο να πηγαίνει ο Έλληνας Κύπριος να μένει σε ένα ξενοδοχείο δίπλα από μια εκκλησία των προγόνων μας που έχει γίνει τζαμί. Εντάξει, υπάρχει ελευθερία, ο καθένας έχει το αυτόβουλο, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ τον Ορθόδοξο Έλληνα Μητροπολίτη, όσο ακραίους και να έχουμε κάποιους, να πάει στην Μπαρθενώνα και να πει ότι επειδή κάποτε εδώ ήταν η Παναγία Αθηνιώτισσα, θα βάλω κι εγώ μια Αγία Τράπεζα να κάνω λειτουργία πάνω στην Παρθενώνα. Και δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Πιστεύω πρέπει να, πέρα από το κράτος, πέρα από την εξωτερική πολιτική της Κύπρου, της Ελλάδας, πρέπει να το καταλάβει και ο πολίτης αυτό. Ο απλός πολίτης, και εκεί είναι που μπορούμε να προσφέρουμε εμείς. Κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε νωρίτερα και στο διεθνή παράγοντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, με αφορμή την παρουσία σας στην εκπομπή, θα ήθελα να μας μιλήσετε και λίγο για το τι σημαίνει η πολιτική του κατευνασμού και πού οδήγησε παλαιότερα τον κόσμο. Ναι, είναι και είπα και πριν, ο Ερντογάν, όσο περνάει ο καιρός, βάζει το όνομά του δίπλα από τους μεγάλους, τόσο στο εσωτερικό, δηλαδή απειλεί να ξεπεράσει τον Κεμάλ. Σημειώνω εδώ ότι θα μπει στην Αγία Σοφιά 24 Ιουλίου, μέρα Παρασκευή για τους μουσουλμάνους. 24 Ιουλίου είναι και επέτειος από την υπογραφή της Συνθήκης του Λοζάνης. Δηλαδή είναι ένα ακόμα πλήγμα, ένα ακόμα ράπισμα, ένα ακόμα ξεφτύλισμα, θέλετε αυτή την έκφραση. Το σημειώσαμε νωρίτερα, είχαμε τον κύριο Νίκο Μούδουρο και βάλαμε κάτω και τους συμβολισμούς αυτούς. Γι' αυτό και είναι αρκετά συμβολικό αυτό. Ακριβώς. Απ' την άλλη, και το λέω και όχι μόνο για την κίνηση με την Αγία Σοφιά, αλλά και ως προς την αντιδημοκρατικότητά του, ως προς το πώς μεταχειρίζεται τους αντιφρονούντες, τους διαφωνούντες, πώς περιόρισε την ελευθεροτυπία, πώς έχει συλλάβει πόσους δεκάδες διανοούμενους και συγγραφείς. Ο Ερντογάν εξελίσσεται σε έναν από τους πιο σκληρούς δικτάτορες των τελευταίων δεκαετιών. Και σε αυτό μοιάζει με τον Χίτλερ και το πώς αντιμετώπισε τον Χίτλερ
για το φασισμό στο Μεσοπόλεμο και κυρίως στη δεκαετία του 30 η διεθνής κοινότητα. Με τον κατευνασμό. Είναι κλασικό αυτό. Βλέπουμε για παράδειγμα τη Μεγάλη Βρετανία λέει σήμερα αυτό που έλεγε ο Τσάμπερλεν το 1938 μέχρι το Συμφώνιο του Μονάχου. Είναι εσωτερικό θέμα η Αγία Σοφιά. Αν θα γίνει τζαμί σήμερα και αν θα γίνει, ξέρω εγώ. Το ίδιο μας είπαν και οι Ρώσοι. Το ίδιο λένε και οι Ρώσοι με τους Εγγλέζους. Και αυτό είναι βέβαια μια θλιβερή κατάντια των σημερινών κρατών. Να μην πούμε τι λέει ο Τραμπ. Καλά. Ο οποίος ο ίδιος ο Κίτσικερ το λέει ιστορικό ατύχημα. Έχουμε και αυτή την. Είμαστε σε μια δεινή ιστορική περίοδο. Υπάρχει μια παινία σε επίπεδο ηγετών. Πώς να καταλάβει ο Τραμπ, πιθανόν να μην έχει ακούσει τη λέξη Κωνσταντινούπολη, την σημασία της Αγίας Σοφιάς. Δεν είναι μόνο τα σκληρά συμφέροντα, αυτό που έχει ο Πούτιν, που, από τον οποίο περίμενε κανείς μια διαφορετική στάση. Γιατί υποτίθεται αυτός είναι ορθόδοξος, πηγαίνει στο Άγιον Όρος και ούτω καθεξής. Και φαντάζομαι και εκεί θα δούμε μια πιο σκληρή αντιμετώπιση από το Ρωσικό Πατριαρχείο, πάλι για λόγους πολιτικής και όχι μόνο για ουσία. Είναι ένα θλιβερό και αυτό, μια θλιβερή διαπίστωση, ότι μην περιμένουμε τελικά τίποτε από τους ξένους. Υπάρχουν βέβαια χώρες, όπως φάνηκε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πιθανόν να συμπλέψουν με την Ελλάδα ως προς την επιβολή κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία. Αλλά λίμωνα, δεν γίνει σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε έναν Ερντογάν να δοκιμάζει ένα βήμα παραπέρα. Και αλίμωνο που θα σταματήσει αυτό. Έχοντας το ιστορικό προηγούμενο, πιθανότατα να έχουμε ακόμη χειρότερες εξελίξεις. Και σε κάποια στιγμή δεν αποκλείεται πλέον να δούμε και την ανάφλεξη. Αναμένουμε τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στις Βρυξέλλες. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε ποια ιστορικά μεγάλα γεγονότα ή πιο μεγάλο ιστορικό γεγονός κρατάτε που είναι συνδεδεμένο με την Αγία Σοφιά. Ναι, θα έλεγα, αγαπητέ Ανδρέα, γιατί φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ με τις φιλολογικές σου σπουδές και τις ιστορικές. Πέρα από τα γεγονότα, εκείνο που συνδέει και μας συνδέει τον DNA αυτό της Ρωμιοσύνης που γράψαν οι ποιητές μας, το τραγούδισαν οι συνθέτες μας, το μελοποίησαν, είναι το δημοτικό τραγούδι. Η Αγιά Σοφιά ήταν το συνεκτικό σύμβολο για τον νεότερο ελληνισμό. Πολύ περισσότερο από το σύγχρονο σύμβολο που αποτελεί που είναι η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, ουσιαστικά είναι το έθνος κράτος του 19ου αιώνα. Εκείνο που θα έλεγα εγώ συμβολίζει η Αγία Σοφία είναι το πνεύμα αντίστασης. Έτσι κρατήθηκε ο ελληνισμός όρθιος για τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, γιατί ήταν αυτή η σύνδεση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό και η πίστη ότι μια μέρα θα γίνει το μελούμενο, θα ελευθερωθεί ο τόπος. Και αυτό πάλι είναι πολύ σημαντικό, το ότι ο Κεμάλ κάνει την Αγία Σοφία σε μουσείο, γιατί ακριβώς δεν ήταν σύμβολο του δικού του κράτους, αυτού που ρωματίζει. Δεν μπορούσε να είναι ένας Ορθόδοξος ναός το σύμβολο της Νέας Τουρκίας, άσχετα πώς μεταχειρίστηκε τα υπόλοιπα τζαμιά. Η Αγία Σοφιά είναι κάτι περισσότερο από τα γεγονότα. Ήταν το DNA για γενναίες Ελλήνων. Τώρα εντάξει, οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά λίμωνο αν απολέσουμε αυτή την ιστορική μνήμη. Κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.